Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία, τραγικό τέλος στις έρευνες για τον Γάλλο τουρίστα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί. Τον είχε δει τελευταία φορά. Πάμε στο Μάριο Διονέλη. Να δούμε τον Μάριο Διονέλη, τον ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά η κατάληξη των ερευνών της πυροσβεστικής ήταν τραγική, καθώς ο 65χρονος βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός σε μια δύσβατη περιοχή, στην διαδρομή από την Σούγια προς την Αγία Ρουμέλη. Εκεί στην περιοχή αυτή, στην περιοχή Σταυράκια συγκεκριμένα, βρήκαν τον 65χρονο. Από το πρωί της Παρασκευής η σύζυγός του, 62 ετών, τον είχε αφήσει σε εκείνο το σημείο και πήγε να ζητήσει βοήθεια όταν ο άνθρωπος είδε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δυστυχώς, όταν ξεκίνησε η έρευνα, δεν τον βρήκαν στο σημείο που τον είχε αφήσει η σύζυγός του, είχε μετακινηθεί και από εκεί και πέρα πέρασαν σχεδόν 2-24 ώρα μέχρι τελικά να έχουμε την τραγική κατάληξη. Είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο για τους περιπατητές, είναι το μονοπάτι Ε4, αλλά χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία, πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και καλή φυσική κατάσταση. Σου θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιες μέρες πάλι, τέλος Ιουνίου, μια 29χρονη Γαλλίδα πάλι είχε χάσει τη ζωή της περίπου στο ίδιο, στην ίδια περιοχή, επίσης από εξάντληση λόγω του ότι... Τραγικό τέλος λοιπόν για τον 65χρονο Γάλλο τουρίστα που είχε εξαφανιστεί. Το θέμα είναι ότι η σύζυγός τον είχε δει, τον είχε αφήσει εκεί, αλλά τελικά ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να σωθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάριε Διονέλη, για την ενημέρωση από την Κρήτη.